καλό σχόλιο. Νέο ξεκίνημα. Ένα από το πρώτο ταξίδι στο πλαίσιο της προετοιμασίας και μια καινούργια εμπειρία και για σένα κιόλας. Καινούργια θέση τώρα πλέον στον Άρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναγυρνάω στην οικογένεια του Άρη, την ομάδα που αγαπώ και την έχουμε στην καρδιά μου. Και τον πρόεδρο τον ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκε σε αυτή τη θέση. Και είμαι έτοιμος και εγώ να βοηθήσω την ομάδα να συνεχίσει μετά από 5 χρόνια Ευρώπη να ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Εντάξει, τώρα πάμε στο Ισραήλ για 2 φιλικά. Πολλοί ποδοσφαιριστές ήρθαν χθες, προχθές και θα έρθουν και μέσα στην πορεία. Γι' αυτό αυτά τα δύο φιλικά θα είναι λίγο πιο χαλαρά, θα δοκιμάσουν και πολλούς νέους ποδοσφαιριστές. Και άλλο είναι σημαντικά για να δούμε ποια παιδιά από τα νέα μπορούν και αξίζουν και θα μπορούν να είναι στην ομάδα. Και οι καινούργιοι ποδοσφαιριστές σιγά σιγά να μπαίνουν και να γίνουν σε λίγο καιρό μια καλή ομάδα για να είμαστε έτοιμοι στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είχε γίνει ένα ντεμαράζ μεταγραφών. Ο κύριος Παλίκου είπε ότι θα έχουμε και άλλες αφήξεις σύντομα. Τους περιμένετε όντως σύντομα? Τους περιμένουμε σύντομα, γι' αυτό δεν θα έρθει και ο Ρόμπαρτ μαζί στο ταξίδι. Θα είμαι μόνο εγώ από τη διοίκηση. Ναι, γιατί πρέπει να είναι εδώ κάποιος να τρέξει στις μεταγραφές και όπως βλέπετε ανακοινώνονται μεταγραφές, περνάνε οι ιατρικές εξετάσεις, εργομετρικά και έρχονται στην ομάδα μέσα. Γιατί πρέπει να γίνει γρήγορο αυτό, επειδή το πρώτο παιχνίδι είναι ήδη νωρίς. Δεν έχετε βέβαια το Ματέο. Φαντάζομαι έχει μείνει για να συζητήσει την περίπτωση. Ναι. Είναι γνωστό, έγινε γνωστό ότι ο Ματέο συζητάει για να πουληθεί. Είναι ένα τέτοιο το προέδρο αυτό. Δεν τον υπολογίζουμε τώρα στην προετοιμασία. Εάν πάνε όλα καλά και γίνει μεταγραφή, το ξεχνάμε. Αν όχι, θα μείνει εδώ πέρα, θα κάνει προπονήσεις μόνος του με τον γυμναστή. Θα γίνει γυμναστή, γιατί αν δεν βοληθεί, υπολογίζεται φυσικά. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που βοήθησε τα τελευταία χρόνια την ομάδα και αν δεν βοληθεί, φυσικά θα είναι στην ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.